Σε χαμηλά επίπεδα, περίπου στο 6% φτάνει ο δείκτης θετικότητας των κορονοϊών των εργαζομένων στον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, έναντι 32% που είναι στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Μέχρι τώρα υπάρχουν 35 επιβεβαιωμένα κρούσματα συναδέρφων οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί στο κορονοϊό και γύρω στους 200 συναδέρφους βρίσκονται σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους λόγω στενής επαφής με άλλα κρούσματα. Τεστ γίνονται συνέχεια. Ευτυχώς μέχρι τώρα, τουλάχιστον με τα αποτελέσματα που έχουμε από τα χθεσινά που έγινε ένα μαζί. Τεστ γύρω στα 200-250 άτομα βρέθηκαν μόνο 4 οι οποίοι ήταν θετικοί. Σαν ποσοστό δηλαδή στα 250 τεστ είναι σχετικά μικρό. Σήμερα ξαναγίνανε τεστ στο αμαξοστάσιο του Φίνικα και αύριο θα ξαναγίνουν τεστ στο αμαξοστάσιο του Σταυροπόλεως. Γίνονται συνεχόμενα τεστ. Οι οδηγοί βρίσκονται καθημερινά στο δρόμο για την εξυπηρέτηση του κοινού. Τα τεστ συνεχίζονται καθημερινά με στόχο την προστασία του προσωπικού και την ομαλή λειτουργία του οργανισμού. Καθημερινά λαμβάνονται δείγματα στο σύνολο του προσωπικού, το οποίο ανέρχεται σε 2.057 εργαζομένους. Μέχρι σήμερα δεν αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Βγαίνει το σύνολο των λεωφορείων σχεδόν που μπορούμε να βγάλει σαν οχήματα ο οργανισμός. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, βέβαια μην ξεχνάτε ότι επειδή υπάρχουν άτομα σε καραντίνα τον τελευταίο μήνα, κάποιοι γυρίζουν από την καραντίνα, βγαίνουν κάποιοι άλλοι. Μέχρι τώρα με τα κρούσματα που υπάρχουν και με αυτούς που είναι σε καραντίνα δεν έχουμε πρόβλημα να βγάλουμε το σύνολο των λεωφορείων που μπορεί να κυκλοφορήσει ο ΑΣΤ. Αν αυτό το πράγμα φυσικά συνεχιστεί και αρχίσει να απλώνεται κι άλλο, πιθανόν στο μέλλον να υπάρχει πρόβλημα. Όσον αφορά τη βελτίωση των συνθήκων μετακίνησης των επιβατών, ο κ. Δήμκας ανέφερε ότι τα πρώτα 70 από τα 189 μισθωμένα λεωφορεία σταδιακά έχουν αρχίσει να βελτιώνουν τη δύσκολη κατάσταση. Σαφέστατα, ήταν μια μεγάλη ανάσα. Πιστεύουμε να μπορέσουμε να πάρουμε ανταλλακτικά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επισκευάσουμε και λεωφορεία του στόλου του ΑΣΤ. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των εργαζομένων, την επόμενη εβδομάδα αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί ο προγραμματισμός λειτουργίας του ηλεκτρονικού πίνακα ενημέρωσης δρομολογίου στα μεταχειρισμένα λεωφορεία.